δεύτερο κύμα καύσωνα που πλήττει ολόκληρη τη χώρα με θερμοκρασίες που καταγράφουν ρεκόρ δεκαετιών, κορυφώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι συνθήκες για δεύτερη μέρα σήμερα ήταν αφόρητες, με τον υδράργυρο να κινείται στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν υποχωρεί αισθητά ούτε τις βραδινές ώρες. Εκείνο όμως που είναι ακόμα πιο δυσμενές είναι η νύχτα που δεν δροσίζει εύκολα, παρά μόνο αν σε κάποιες περιοχές λίγο, επειδή είναι η θάλασσα, λίγο ένα ρευματάκι από τη θάλασσα, κάπως τώρα αυτό στα Χανιά, τώρα το ζούμε, έχει βγάλει ένα ρευματάκι, έχει κατά κάποιο τρόπο έναν ακουφιστικό χαρακτήρα, το βλέπω και στο Ηράκλειο. Όσοι ήταν αναγκασμένοι να εργαστούν κάτω από τον καυτό ήλιο, οπλίστηκαν με υπομονή. Ωστόσο, σε πολλούς τομείς υπήρξαν περιορισμοί στο ωράριο για λόγους ασφαλείας. Προσπαθούμε για να βρίσκεται το χώρο περιποιημένο, ευπρεπώς, και κάνουμε ό,τι καλύτερο. Είναι πάντως πιο δύσκολη δουλειά σε αυτές τις μέρες. Είναι όντως. Είναι όντως, αλλά υπάρχουν και τα ανθρώπινα όρια. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Καταλαβαίνετε, λόγω καύσωνα οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες για να μπορείς να αποδώσεις και να κάνεις κάτι παραπάνω. Όσοι βρέθηκαν από νωρίς στο κέντρο της πόλης, όπου η θερμοκρασία είχε ανέβει αισθητά, αναζήτησαν μια όαση δροσιάς στο δημοτικό κήπο. Είναι ένα χάρωμα, ιδέστε, και μια πραγματικά ανάπαυση δροσιάς για όλους μας τους Χανιώτες, ειδικά αυτές τις μέρες που έχει τόσο πολύ μεγάλη ζέστη. Έρχεσαι εδώ και πραγματικά αναθάλει η ψυχή σου. Ανεβαίνεις ψηλά. Και εμείς που έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ, πολύ το αγαπάμε και δεν το αλλάζουμε πραγματικά με τίποτα. Ζέστη, βγήκαμε εδώ να πάρουμε την δροσιά, να πιούμε τον καφέ μας, να κουβεντιάσουμε τη φίλη μας που ήρθε από την Αυστραλία, την Αφροδίτη. Ήρθατε εν μέσω καύσωνα. Έτυχε. Να γλιτώσετε λιμόνα. Δεν το ξέραμε, έτυχε τόσο. Καλά είμαστε, καλά, δόξα τω Θεώ. Τα απόγευμα θα πάω για κανένα μπάνιο, εντάξει. Αυτά. Άλλοι προτίμησαν να βρεθούν κοντά στη θάλασσα, με το ενετικό λιμάνι και την πλατεία Συντριβανίου να προσελκύουν ακόμη και με αυτές τις συνθήκες πλήθος επισκεπτών. Η υψηλότερη θερμοκρασία της χθεσινής ημέρας καταγράφηκε στο ακροτήρι Χανίων, όπου ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 42,6 βαθμούς Κελσίου. Στην Πλώρα Ηρακλείου το θερμόμετρο έδειξε 41,7, στα Φαλάσσαρνα 41,1, στη Γόρτινα 40,6. Περισσότερη ζέστη εδώ πέρα ή στο Αντίριο? Η αλήθεια είναι, από ό,τι μιλήσαμε με τους δικούς μας κάτω, πάνω κάτω τα ίδια είναι. Απλά εμείς έχουμε περισσότερο αέρα εκεί. Μας πιάνει εκεί και ο Βοριάς και ο Μαΐστρος, οπότε έχουμε περισσότερο αέρα από ό,τι εσείς εδώ. Το κύμα καύσωνα είναι τόσο παρατεταμένο και με τόσο ακραία υψηλές θερμοκρασίες, που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η χώρα έχει να ζήσει κάτι παρόμοιο από το καλοκαίρι του 1987. Κάποιοι μετεωρολόγοι μάλιστα αναμένουν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα σπάσει το ρεκόρ εκείνου του φωνικού καύσωνα, όταν η ακραία ζέστη επέμενε για 12 με 13 ημέρες, καθώς η διάρκεια του τρέχοντος κύματος θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Κοιτάξτε, θα δούμε θερμοκρασίες οι οποίες θα καταγράψετε έτσι από κάποιους σταθμούς, θερμοκρασίες οι οποίες θα ξεπεράσουν και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σίγουρα το ρεκόρ τώρα πού θα είναι, πώς θα είναι κτλ. Εξαρτάται καθαρά από τοπικούς παράγοντες, από το σταθμό, την ποιότητα. Είναι πολλά πράγματα. Πάντως, ο Βοράς εκτιμώ ότι θα παίζει στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το βόρειο μέτωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως το Ηράκλειο, το είδαμε και άλλες περιοχές, δεν θα έχουν θερμοκρασίες στους 34 με 36, αλλά κατά μέσο όρο το σύστημα δικαιολογεί 36 μέχρι 40 στα βόρεια. Η θερμική έξαρση, η οποία ξεκίνησε από χθες και θα κορυφωθεί αύριο Κυριακή, θα ακολουθηθεί από τρίτο κύμα καύσωνα την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το βόρειο ρεύμα αναμένεται να ρίξει τη θερμοκρασία. Ωστόσο, μια τρίτη θερμική έξαρση αναμένεται από την ερχόμενη Τετάρτη. Η φύση λοιπόν έχει αμυντικούς μηχανισμούς. Ας ελπίζουμε σε αυτούς τους αμυντικούς μηχανισμούς ότι θα τους ενεργοποιήσει και σε κάθε περίπτωση τα πράγματα να κυλήσουν όσο γίνεται πιο ομαλά, με την προστασία του κόσμου και βέβαια, εντάξει, δεν θα παραλύσει και το κράτος, για όνομα του Θεού, εμείς απλά να δείξουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας. Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα, με τις κρατικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Είναι δύσκολες μέρες, είναι ένα τριήμερο από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, με την κορύφωση την Κυριακή. Αν κάποιοι περιμένουν να δούνε τα ρεκόρ εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είμαι υπέρ αυτών, αλλά αν περιμένουν να δούνε τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, θα τις δούνε εδώ στην Κρήτη και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα τις δούνε εδώ στην Κρήτη και κυρίως την Κυριακή.
Πιο δύσκολες θα είναι οι συνθήκες στις νότιες περιοχές της Κρήτης, όπου η Ιδράργυρος προβλέπεται να καταγράψει τιμές πάνω από τους 42 βαθμούς Κελσίου, με την θαλασσινή αύρα πάντως να δρά ανακουφιστικά.